Πόπο, τι θα μας δείξουνε τούτοι σήμερα. Φοβάμαι με αυτούς. Παιδιά, ήσασταν γεια φοβεροί για άλλη μια φορά. Τάκη, πήρες και το μικρόφωνο. Καλά. Τι να κάνω. Ποιος έπια. Κορίτσι μου, τι σου κάνουνε, πόση εμπιστοσύνη τους έχεις, πολύ. Ο Σάκης τα κάνει όλα. Ο Σάκης κάνει τις χορογραφίες. Ποιος τα κάνει. Ο Σάκης, ο Σάκης. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Εγώ σας απολαμβάνω απλά. Ο Σάκης είναι το κίνητρο για να γυμναστεί, να κάτσει να κάνει το κοκορετσάκι που τη βάζατε. Θέλαμε να πούμε κάτι. Γιατί φτάνει προς το τέλος όλο αυτό. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς και τους τρεις. Ευχαριστούμε πολύ. Όλους τους ανθρώπους που είναι πίσω από τη σκηνή, που από το πρωί βοηθάνε να μας... Την ήρα που την παίρνουμε κάθε βράδυ, μία, τρεις, τέσσερις, όλο τον κόσμο. Γενικά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε για όλο αυτό το θέμα μας έχετε προσφέρει. Ήθελα να ξέρα πώς πήρατε αυτή την απόφαση, ποιανού ιδέα ήτανε, πώς δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα. Δηλαδή, πώς ξεκινάει κάποιος, ξυπνάει το πρωί και σκέφτεται, μωρέ, λέω να κάνω μια ομάδα με ακροβατικά. Θα σας εξηγήσω τώρα. Ναι, Τάκη, μας λέει η Πέγγι μια μέρα, πάμε στο Ελλάδα, έχεις ταλέντο. Αλήθεια, έτσι. Ακριβώς. Ναι, η Πέγγι είναι εδώ. Γεια σου, Πέγγι. Καλώς την. Της λέμε εμείς, όχι. Δηλαδή, περίμενε, κάτσε, να δούμε. Και ήρθαμε. Ναι. Εγώ δήλωσα συμμετοχή. Φτιάξε πρόγραμμα. Ποια εποχή είπε η Πέγγι, πότε έκανε τη συμμετοχή. Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια. Η απόφαση ήταν τελευταία στιγμή. Δηλαδή, όταν είπα στα παιδιά να έρθουμε, δεν συμφωνούσαν στην αρχή. Τρεις-τέσσερις μέρες πριν έρθουμε την πρώτη φορά, αποφασίσαμε ότι θα έρθουμε και βγάλαμε το πρόγραμμα. Να, γι' αυτό ρωτάω, για να δω πόσο χρόνο είχατε για δηλαδή, να δουλέψετε. Δηλαδή, την πρώτη φορά κάναμε τρεις προπονήσεις ακριβώς. Μπράβο σας, παιδιά. Πώς πήρατε όμως την απόφαση γενικά, σαν ομάδα να συσταθείτε, να ασχοληθείτε με αυτό το πράγμα, πώς βρήκε ο ένας τον άλλον αυτό, αν θέλατε. Αφού είναι οικογένεια καλέ. Παντρευτήκανε όλοι μαζί.
Λοιπόν, για όλα αυτά φταίει ένας άνθρωπος, ο Γιώργος Ογκυριέτσος. Είναι ο προπονητής μας. Είναι ο προπονητής μας. Είμαστε... Και τον έχουμε και σαν πατέρα, μπορώ να σας πω, όλοι μας. Ναι. Δεν έχετε συγγένεια. Όχι, όχι. Είναι κουμπάρος μου. Αλλήμωνα. Εγώ κάνω συγγένειες, βασικά. Εσύ πόσες κουμπαριές έχεις κάνει, ρε, ναι. Δήμαρχος, μπορεί. Μεταμόρφωση, παιδιά, ψηφίστε. Είστε ωραία ομάδα, γιατί πέρα από το ότι δουλεύετε πάρα πολύ και παρουσιάζετε ένα θέαμα που μας κόβει την ανάσα, γιατί είναι πολύ απαιτητικό, έχετε χιούμορ, έχετε καλή ενέργεια, γελάω ακόμη και με κομμάτια στις χορογραφίες που βάζετε, που δείχνουν την τρέλα σας. Περνάμε πολλές ώρες της ζωής μας μαζί. Γενικά, είμαστε σχεδόν κάθε μέρα. Ο Θωμάς έχει ένα παράπονο... Τον βλέπω κάθε μέρα. Δεν μπορώ άλλο. Σας εύχομαι να πάτε στον τελικό για να σας ξαναδούμε. Ευχαριστούμε πάρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κουμπάρε, άκου να δεις. Νονέ. Αρτιόκλουμι. Καταρχήν, σήμερα έδειξες ότι κινήσεις σαν πεταλούδα. Πρέπει να στο πω. Έτσι, δηλαδή. Είσαι πολύ ευέλικτος. Προσπαθώ. Είστε μια ομάδα που βγάζει χαρά. Έχετε προφανώς καταπληκτικές ικανότητες. Τις δείχνετε κάθε φορά που έρχεστε εδώ στο Ελλάδα έχεις ταλέντο. Και κλείνοντας να πω χαρά ότι είμαι πολύ εντυπωσιασμένος από σένα. Είσαι καταπληκτική. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ.